Είχαμε την ευκαιρία σήμερα για πολλωστή φορά, συστηματικά όμως βρισκόμενοι στο πεδίο των έργων, να δούμε την πορεία υλοποίησης ενός εμβληματικού έργου για την περιοχή, της Ογκολογικής Κλινικής. Και η πρόοδος των εργασιών είναι εξαιρετική. Ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί εντός χρονοδιαγραμμάτων, υλοποιώντας, προθύστερα μάλιστα από καταληκτικές ημερομηνίες, ένα σημαντικό κομμάτι παρεμβάσεων. Ήδη έχει τελειώσει η σκηνοθέτηση των δύο πρώτων ορόφων και ξεκινάει η θεμελίωση για την σκηνοθέτηση του τρίτου ορόφου, από σύνολο 4 ορόφων. Και προχωράμε έτσι τις διαδικασίες, ώστε, ενώ η καταληκτική ημερομηνία ήταν ο Νοέμβριος του 2025, να ολοκληρωθεί η ογκολογική το καλοκαίρι του 2025, δηλαδή περίπου ένα τρίμηνο νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία. Πενθυμίζω ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για όσους αμφισβητούν πού κατευθύνονται οι πόροι, μπορεί κατευθύνονται σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε ότι στο συμπληρωματικό έργο, αλλά εξίσου σημαντικό, της αναβάθμισης του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες. Και εκεί, εκτός των παρεμβάσεων που θα υφίστανται στον χώρο, ταυτόχρονα θα γίνουν και παρεμβάσεις με μια σειρά από ανελκυστήρες, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπατριωτών μας, αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και εκεί, ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των έργων εκτιμάται ότι θα είναι το καλοκαίρι του 2025. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την διοίκηση του νοσοκομείου για τη συνεργασία, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, την τεχνική εταιρεία, η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά εντός χρονοδιαγραμμάτων και εντός προϋπολογισμού. Ήδη έχει ολοκληρωθεί το περισσότερο από 30% του έργου. Και επαναλαμβάνω, πρόθεση είναι το έργο να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2025. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, για το διαρκές ενδιαφέρον που έχει για το νοσοκομείο της Λαμίας, αλλά και για τη στενή συνεργασία που έχουμε. Μία στενή συνεργασία που είχε αποτέλεσμα να πάρει σάρκα και οστά το νέο κτίριο της Ογκολογικής Κλινικής, αλλά και να ξεκινήσει και η αναβάθμιση του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών. Όπως είδατε, τα έργα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Μέσα στο άμεσο χρονικό διάστημα αναμένεται ο διορισμός ενός νέου επιμελητή Α, εσύ, παθολόγου ογκολόγου, και στο σχεδιασμό της διοίκησης είναι στις επόμενες προκηρύξεις σιγά σιγά να στελεχωθεί και με ογκολόγο ακτινοθεραπευτή, ούτως ώστε όταν θα παραδοθεί το κτίριο να μπορεί να λειτουργήσει στο 100% των προδιαγραφών που έχουν τεθεί. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τη συνεργασία που έχω τόσο με την Υποδιεύθυνση Τεχνικού, αλλά και με την ιδιωτική εταιρεία η οποία κατασκευάζει το έργο και μας διευκολύνει και την διευκολύνουμε σε πάρα πολλά σημεία.